Σοκ προκαλούν ισχυρισμοί του πρεσβευτή τη Βόρεια Κορέα των ΟΕΕ ότι η Κορεατική Χερσόνησο είναι στο χείλο του πυρηνικού πολέμου, κατηγορώντα τι ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα για εχθρικέ συμπεριφορέ. Η κατάσταση τη στρατιωτική ασφάλεια μέσα και γύρω από την Κορεατική Χερσόνησο έχει οδηγηθεί πιο κοντά στο χείλο ενό πυρηνικού πολέμου, δήλωσε ο Κιμ Σόγκ, ο πρεσβευτή τη Βόρεια Κορέα στη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ. Μάλιστα, ο Κιμ Σον κατηγόρησε τι ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα ότι προκαλούν αυτή την επικίνδυνη κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο, κάτι που αναγκάζει τη Βόρεια Κορέα να επιταχύνει περαιτέρω τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων αυτοάμυνα. Μιλώντα την ίδια μέρα που ο επικεφαλή του Οργανισμού ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρε, προειδοποίησε για έναν νέο αγώνα πυρηνικών εξοπλισμών, η Βόρεια Κορέα είπε ότι οι έρευνε των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο οδήγησαν τη Χερσόνησο πιο κοντά στο χείλο ενό πυρηνικού πολέμου. Ο Κιμ Σονγκ, πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας στα Ηνωμένα Έθνη, κατήγγειλε τις ενέργειες της Νότιας Κορέας υπό τον πρόεδρο Γιούν Σονγκ Γιολ που έχει εργαστεί για την οικοδόμηση στενότερης συνεργασίας με την Ουάσιγκτον καθώς και με την ιστορικά εχθρό Ιαπωνία επεσήμανε τον πρόσφατο σχηματισμό της πυρηνικής συμβουλευτικής ομάδος, μέσω της οποίας οι Ηνωμένε Πολιτείες ελπίζουν να αναπτύξουν περισσότερο την πυρηνική τους ικανότητα με τις συμβατικές δυνάμεις της Νότιας Κορέας, με τους δύο συμμάχους να αυξάνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης. Ο Κιμ είπε ότι η ομάδα ήταν δεσμευμένη στον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την εκτέλεση ενός προληπτικού πυρηνικού χτυπήματος κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, όπως είναι το επίσημο όνομα του Βορρά Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προχωρούν τώρα στο πρακτικό στάδιο τη υλοποίηση τη απέσια πρόθεσή του να προκαλέσουν πυρηνικό πόλεμο, στέλνοντα συχνά στρατηγικά πυρηνικά υποβρύχια και στρατηγικά πυρηνικά βομβαρδιστικά που φέρουν πυρηνικά όπλα μέσα και γύρω από την Κορεατική Χερσόνησο για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίε, είπε. Η Βόρεια Κορέα έχει προκαλέσει την καταδίκη από τι Ηνωμένε Πολιτείε, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα μέσω μια σειρά προκλητικών δοκιμών πυράβλων. Η κυβέρνηση του Προέδρου Τζον Μπάιντεν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ανοιχτή σε διάλογο με τη Βόρεια Κορέα χωρίς προϋποθέσεις, αλλά η πιο δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για συνομιλίες σε επίπεδο εργασία ο προκάτοχος του Biden, Donald Trump, πραγματοποίησε τρεις ιστορικές κατηδίαν συναντήσεις με τον ηγέτη του ολοκληρωτικού κράτους Kim Jong-un, κατορθώνοντας να μειώσει τις εντάσεις, αλλά χωρίς να δημιουργήσει κάποια διαρκή συμφωνία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μας.